Γεια σας. Βρισκόμαστε στην εκπομπή του Αντιφώνου Γεωπολιτισμός. Έχω κοντά μου τον Κωνσταντίνο τον Κοστούρο. Είχαμε συζητήσει για τον κινηματογράφο του Hollywood και την πολιτιστική γεωπολιτική της Αμερικής σε μια πρώτη συζήτηση που είχαμε κάνει και είχαμε πει ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να συνεχίσουμε να συζητούμε για την πολιτιστική γεωπολιτική του Hollywood. Ο Κωνσταντίνος Κοστούρος μου πρότεινε να συζητήσουμε δύο ταινίες οι οποίες αφορούν, θα λέει κανείς, την εποχή υπό την μορφή μιας εξέγερσης ή επανάστασης η οποία φαίνεται πρώτων πυλών. Έτσι θα μιλήσουμε για δύο ταινίες. Η μία είναι η Αθήνα του Ρωμέν Γαβράς, η Ρωμέν Γαβρά, έτσι, ναι. Αναλόγως που βρίσκεται κανείς. Φαντάζομαι στην Γαλλία είναι Ρωμέν Γαβράς, στην Ελλάδα είναι, μιλάμε για την ταινία του Ρωμέν Γαβρά. Και έτσι. Η άλλη είναι φυσικά η ταινία του Γαβρά είναι φρέσκια, πρόσφατη, έτσι. Θα μιλήσουμε και μια ταινία που είναι σχετικά παλιά, αλλά μου πρότεινες να είναι ο Τζόκερ. Ναι, έτσι. Βρίσκω ότι έχουν κοινά σημεία. Ναι, πώς προσλαμβάνουν τα φαινόμενα. Τοντ Φίλιπς, πώς λέγεται ο σκηνοθέτης. Τοντ Φίλιπς, ναι. Τοντ Φίλιπς, ναι. Οπότε θα σου δώσω καταρχήν έτσι το λόγο για να κάνεις μια πρώτη μορφή εισαγωγής. Ναι. Έτσι ναι. Και ακολούθως η συζήτηση θα ρολάρει. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι το έναυσμα αυτής της κουβέντας είχε να κάνει με αυτό, ότι η ταινία του Γαβρά έκανε αρκετό έτσι θόρυβο. Και με το θέμα της και με το πώς το διαχειρίστηκε, εγώ σκέφτηκα αμέσως τον Τζόκερ που πάλι έχουμε μια επανάσταση και θέλω να δούμε λίγο τα φαινόμενα, πώς λειτουργούν και πώς φαίνονται στον κινηματογράφο. Αυτό το πρώτο που, έτσι, που θέλω να σε ιδρυγκάρω, που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι το εξής. Όταν έχουμε μια ταινία η οποία δυνητικά μπορεί να την αφορά μια κοινωνική επανάσταση, κατευθείαν βλέπεις ότι το κοινό διχάζεται. Έχουμε το δεξιό κοινό το οποίο λέει με το πριν τη δούμε στους κινηματογράφους, έτσι, από πριν. Με το που μαθαίνουμε ότι υπάρχει μια ταινία η οποία έχει κοινωνική επανάσταση, έχουμε το δεξιό κοινό το οποίο αμέσως κατά κάποιο τρόπο του υποβάλλεται ένας ηθικός πανικός. Παναγία μου, τι γίνεται. Το θυμάσαι και με τον Τζόκερ πριν βγει. Και με την Αθήνα ακριβώς πριν βγει που λέγανε την αυτά που φτιάχνουν. Με τον Τζόκερ είχαμε αντιρρήσεις και από εξ αριστερών, από όσο έχω καταλάβει. Το ωραίο είναι το εξής. Με το που μαθαίνουμε επίσης ότι υπάρχει μια επαναστατικού τύπου ταινία, αμέσως υπάρχει μια γοητεία στις αριστερές. Εδώ έχουμε να κάνουμε, θα έχουμε επαναστατική γυμναστική, ο κόσμος γίνεται του δρόμους, άντε να δούμε. Το αστείο εντωμεταξύ είναι, ρε παιδί μου, ότι με το που βγαίνουν στο σινεμά, τα συναισθήματα αλλάζουν. Γιατί όλοι απογοητεύονται για κάποιο λόγο από όλα αυτά που έχουν δει, και οι μεν και οι δε, και αρχίζει η κριτική. Ναι, γιατί το μπλέξιμο. Γιατί εξορισμού. Αλλά μου αρέσει ότι είναι σε θέση μάχης. Ναι. Ότι ξεκινάει σε θέση μάχης, ρε παιδί μου, όλοι. Ναι, γιατί είναι ο ηθικός πανικός, απ' την άλλη η επανάσταση. Τι ωραία που έρχεται. Η επανάσταση θέτει ούτως ή άλλως μαξιμαλιστικούς στόχους. Οπότε ναι. οτιδήποτε δεν ακουμπάει αυτό ακριβώς το maximum, προκαλεί αντιρρήσεις. Ναι. Και είναι πολύ αστείο, γιατί. Αν το θυμάσαι, μπορούμε να ξεκινήσουμε ίσως, αν έχεις και εσύ, αν έχεις αντίρρηση, να μιλήσουμε για τον Τζόκερ που είναι πιο παλιά για να φτάσουμε στην Αθήνα του Γαβρά. Είναι, αν θυμάσαι, ότι ξεκινάει λοιπόν μια φήμη ότι βγαίνει μια ταινία η οποία δυνητικά θα φέρει τον κόσμο στους δρόμους. Αυτό ήταν. Μπαίνουν όντως σε θέσεις μάχης όλοι. Τελικά βγαίνει και υπάρχει πάλι μια αμφισημία. Τι ήθελε να πει, τι δεν ήθελε. Είναι μια δεξιά ταινία, είναι μια αριστερή ταινία. Ναι. Δηλαδή, δημιουργούσε αυτό το πράγμα. Μπορούμε να τη δούμε όμως λίγο στα σημεία της. Και δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι γι' αυτό γενικώς, για το πριν ή οτιδήποτε. Αλλά ήθελα να πιάσουμε κάποια σημεία συγκεκριμένα να συζητήσουμε για αυτό το πράγμα, για τον Τζόκερ. Κάποια σημεία που βρήκα εγώ που μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέροντα. Πώς θα ξεκινήσεις. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω ως εξής, ότι. Καταρχήν βλέπουμε ότι δημιουργείται μια κοινωνική αναταραχή. Ένα κίνημα εναντίον των πλουσίων. Σωστά. Πώς ξεκινάει αυτό το κίνημα εναντίον των πλουσίων. Ναι, έχουμε. Να κάνω μια μικρή παρέμβαση πριν συνεχίσω. Για πες. Ναι, ναι. Κατά τη γνώμη μου, το Τζόκερ συνδέεται οργανικά με τον Μπάτμαν. Και ειδικά με τον Μπάτμαν του Νόλαν. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι μια απάντηση στον Μπάτμαν του Νόλαν. Έτσι. Υπ' αυτή την έννοια, εγώ
καταρχήν, ας το πούμε έτσι, θα το έθετα σε αυτή την πλατφόρμα. Για πες το λίγο καλύτερα. Τι εννοείς, πώς το νιώθεις, δηλαδή, αυτή την αντίθεση. Κατά τη γνώμη μου, η ταινία του Νόλαν είναι μια θέαση, κατά κάποιο τρόπο, αριστοκρατική του κόσμου. Είναι μια θέαση από πάνω προς τα κάτω. Είναι μια θέαση, ας το πούμε έτσι, πιο συντηρητική. Ναι. Ενώ ο Τζόκερ θέτει ένα ζήτημα από τα κάτω. Σωστά. Έτσι. Τώρα, σε ποια βάση γίνεται αυτό, θέλεις να σε αφήσω να αυτό που λες, αυτό από τα κάτω να πούμε. Εγώ αυτό που υποστηρίζω είναι ότι στο Τζόκερ βρίσκουμε πράγματι μια θέαση από τα κάτω, αλλά θέλω να δούμε πώς αυτά τα κάτω αποτυπώνονται στην ταινία. Ναι. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε μια κοινωνική επανάσταση που ξεκινάει με τρεις φόνους. Ναι. Δεν ξεκινάει και με αφορμή αυτούς τους τρεις φόνους, ουσιαστικά οι φτωχοί βγαίνουν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν αντί των πλουσίων. Τι είναι όμως αυτοί οι τρεις τύποι που σκοτώθηκαν. Μιλάμε για τρία μικρά στελέχη μιας μεγάλης εταιρείας. Πώς το ξέρουμε ότι είναι μικρά? Το ξέρουμε είναι επειδή πήραν το μετρό. Εντάξει, οι πολύ πλούσιοι προφανώς δεν παίρνουν το μετρό. Και στη συνέντευξη του μπαμπά Γουέιν, τέλος πάντων, λέει ότι εγώ δεν τους ήξερα. Και έρχομαι και ρωτάω τώρα εγώ. Πες μου εσύ πώς ξεκινάει, αν είναι ορθολογικό, να ξεκινήσει μια επανάσταση επειδή τρία άτομα που δουλεύαν σε μια μεγάλη εταιρεία, τρία μικροστελέχη που δουλεύαν σε μια μεγάλη εταιρεία, ξεκινάει μια επανάσταση η οποία αφορά τους πλούσιους και ότι πρέπει οι πλούσιοι τέλος πάντων να καταστραφούν. Όμως είναι σημαντικό, νομίζω, είναι και η εποχή η οποία διαλέγει ο Τοντ Φίλιπς. Δηλαδή είναι εποχή 80. Του 80 είναι η εποχή που αρχίζει σιγά σιγά η ριγκανική εποχή. Η εποχή του Ρίγκαν. Και κατά τη γνώμη μου, το ιδιοφυές που κάνει ο Τοντ Φίλιπς είναι ότι στην ουσία μεταθέτει την εποχή στο 80, αλλά το 80 μοιάζει πάρα πολύ με το 2020. Ακριβώς. Σωστά. Μεγάλη κοινωνική αταραχή και τα πάντα. Εγώ λέω το εξής. Το πρώτο φάουλ για μένα όμως είναι το εξής. Είναι το γεγονός ότι ξεκινάει την κοινωνική του αναταραχή με ένα γεγονός το οποίο είναι ένα μη συμβάν. Με αυτόν τον τρόπο βάζει κατευθείαν τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό στη σφαίρα του ερθολογικού. Κατευθείαν. Σου λέει ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που βγαίνουν και ξεγείρονται για ένα θάνατο που έχει σχέση με το ζητούμενο. Δεν είναι κάτι, δηλαδή η αφορμή δείχνει λίγο περίεργη. Επίσης μπορούμε να δούμε τους πρωταγωνιστές. Ποιοι είναι αυτοί που εξεγείρονται? Καταρχήν μας δείχνει ότι ο εμπνευστής τους είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ψυχολογικά προβλήματα. Σωστά. Ναι. Ναι. Αλλά σε δεύτερο επίπεδο. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι από τι πάσχει ο Τζόκερ. Ασχέτως, μπράβο. Πάντως έχει θέμα. Η κατάληξη φαίνεται να είναι ότι είναι νευρολογική η ασθένεια. Ναι, ναι, ναι. Και οφείλεται σε παιδικό τραυματισμό. Δηλαδή σε βία γονεϊκή απέναντι στο παιδί. Ακριβώς. Αυτό που έλεγε. Ένα στάνταρ πρόβλημα στον αριστερό λογό. Στον αριστερό λογό. Σωστό. Αυτό το λέει κάπως και στην ταινία. Μετά όμως το βασικό του πρόβλημα που φτάνουμε στο φαινόμενο Τζόκερ είναι απλό. Είναι ότι δεν είναι φτωχός. Σωστά. Ναι. Γιατί αν δεν ήταν φτωχός, κατά κάποιο τρόπο θα είχε την περίθαλψη που του αξίζει, που δεν την είδαμε να υπάρξει στην ταινία κτλ. Ναι. Οι ακόλουθοι τώρα είναι αυτοί δηλαδή που βγαίνουν στους δρόμους, είναι ως επιτοπλίστων φτωχοί, αλλά θα δούμε στη συνέχεια της κουβέντας ότι υπονοείται ότι σε δεύτερο επίπεδο έχουν και ένα ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι κοινωνικά έχουν απειβδίσει, να το πω και έτσι, αλλά στην αρχή φυσικά είναι φτωχοί, αλλά διέπονται από ένα πρόβλημα το οποίο δεν εμφανίζεται. Δείχνουν το ίδιο ανορθολογική με έναν τρόπο. Ναι. Αυτό λοιπόν εμένα κάπως, εντάξει, λίγο με κολλάει, να το πω και έτσι. Ναι. Δηλαδή στη θέαση του Τοντ Φίλιπς για αυτό. Παρουσιάζει πράγματι τον κόσμο από τα κάτω, αλλά αυτός ο κόσμος από τα κάτω μου δείχνει από την αρχή του μάλλον ανορθολογικός. Και αυτό, εντάξει, είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε. Έχει να κάνει και με τη βία που έχουν, έτσι, και με τη βία που έχουν στα χέρια τους. Μιλάμε για ανορθολογική βία. Ένας κόσμος που είναι ταλαιπωρημένος είναι πολύ δύσκολο να είναι ορθολογικός. Ορθολογικός είναι αυτός που περνάει καλά. Αυτός που έχει σπουδάσει, αυτός που ασχολείται, παραδείγματος χάρη, διαβάζει βιβλία, σπουδάζει, προχωράει στην μόρφωσή του, έχει ενδιαφέροντα. Ένας κόσμος που δεν μπορεί να ικανοποιήσει βασικές επιθυμίες, δεν μπορεί να είναι ορθολογικός.
Ναι. Συμφωνώ. Στην Επανάσταση πάντοτε υπάρχει ένα ρομαντικό στοιχείο που είναι ένα ορθολογικό. Και από εκεί ξεκινάει το ζήτημα. Δηλαδή πάντοτε ξεκινά τη σύγκρουση ρομαντισμού με το διαφωτισμό. Πάντοτε η ιστορία της Επανάστασης. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Το ρομαντικό στοιχείο είναι πάντα σημαντικό σε επαναστάσεις. Εγώ λέω ότι δεν, όταν υπάρχει όμως μια κοινωνική επανάσταση, προφανώς δεν μπορείς να δεις καθαρά όταν είσαι στο τελευταίο στάδιο. Απ' την άλλη, βέβαια, η ιστορία μας έδειξε ότι τις κοινωνικές επαναστάσεις συνήθως ξεκινούν άνθρωποι, δηλαδή μάλλον οι εμπνευστές τους, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι, αν μη τι άλλο, από αστή και πάνω, είναι από μεσοαστή, να μην πω μικροαστή, από μεσοαστή και πάνω. Γιατί ο βραχίωνας είναι οπωσδήποτε. Ακριβώς. Ακριβώς. Εδώ τώρα, στο Τζόκερ, πρόσεξε, έχουμε ένα βραχίωνα που είναι το τελευταίο κομμάτι, εννοείται, της κοινωνικής σκάλας και εξού φαίνεται η επανάσταση και πλήρως ανορθολογική. Ναι, ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Επίσης, εννοείται ότι αυτοί που έχουν στο χέρι τους την κοινωνική επανάσταση, όπως τη βλέπουμε στο Τζόκερ, όντως παράγουν ανορθολογική βία, δηλαδή ρίχνεις μια μολότοφ, σπάς ένα κατάστημα κτλ. Μιας που το προνόμιο της ορθολογικής βίας είναι τον ανθρώπο που είναι από τη μέση, εντάξει, και πάνω. Ναι, ναι. Έτσι, τώρα, εδώ πέρα βλέπουμε ότι αυτοί λοιπόν που κάνουν τις επαναστάσεις, τουλάχιστον όπως παρουσιάζονται, είναι τύποι ανορθολογικοί. Και αυτό εμένα με έχει προβληματίσει πάντως πάρα πολύ στην ταινία. Και ναι, θέλω να γυρίσω στην τριλογία του Batman που λες, γιατί τώρα χωρίς να είμαστε συνεννοημένοι, πήρα ένα κομμάτι το οποίο μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Αν θυμάσαι κάποια στιγμή στο Τζόκερ, ναι, στο Τζόκερ, είναι ο Άλφρεντ, ο υπηρέτης του Batman, που συζητάμε τον Batman και λέει ο Batman τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, πώς το φέρουμε, να δώσουμε μια λύση στο όλο θέμα. Και λέει ο Άλφρεντ, του λέει, πρόσεξε με, κάποιοι άνθρωποι δεν ψάχνουν κάτι λογικό, όπως τα χρήματα, δεν μπορούν να αγοραστούν, να εκφοβιστούν, να λογικευθούν ή να διαπραγματευτεί κανείς μαζί τους. Μερικοί άνθρωποι θέλουν απλώς να δουν τον κόσμο να καίγεται. Αν θυμάσαι, το έλεγε στην ταινία. Ναι. Αυτό που με εντυπωσιάζει και γελάω πρώτα είναι το εξής, στον Όλαν. Το λογικό που βρήκε να πει, δεν ψάχνω κάτι λογικό, βρήκε ένα λογικό να πει. Τα χρήματα. Ναι. Δεν ψάχνω κάτι λογικό που τα χρήματα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, το μόνο που έφερε το λογικό, α πούμε, στο μυαλό του Αμερικάνου που μπορεί να φτάσει κάποιο είναι τα χρήματα. Αλλά τέλος πάντων θέλουν απλά να φέρουν ένα χάος στο σύμπαν, έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι, και νομίζω ότι ενώ η οπτική του Todd Phillips είναι από κάτω, ουσιαστικά μας μιλάει για τους κλειστούς ανθρώπους. Αυτούς που δεν είναι ορθολογιστές, δεν μπορούν να του να συζητήσουν οτιδήποτε, απλά θέλουν να φέρουν χάος. Ακόμη δηλαδή και η ταινία του, και ακόμη και στο Τζόκερ, όπως και τον Batman, αυτοί οι άνθρωποι δεν ζητάνε κάτι καλύτερο για τη ζωή τους, επειδή μου. Απλά προσπαθούν να φέρουν χάος. Αυτό είναι. Και εντάξει, αυτό εμένα, εγώ το βρήκα και ένα φάουλ. Ναι, αν παρατηρήσεις στον Batman, δεν επικρατεί το γέλιο. Δηλαδή ο Batman είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Σωστά. Αν παρατηρήσεις, ο Τζόκερ τι κάνει. Και το γέλιο του Τζόκερ στον Batman είναι ένα γέλιο κακό. Ακριβώς. Είναι ένα γέλιο που απλώς θα τα κάνει έναν εγκληματία ακόμα πιο κοινικό. Σωστά, σωστά. Δεν ισχύει το ίδιο όμως στο Τζόκερ. Δηλαδή στο Τζόκερ για πρώτη φορά το γέλιο, το γελίο ας το πούμε έτσι, αρχίζει να εκφράζει επιθυμίες. Υπ' αυτή την έννοια διαφωνώ μέχρι ενός σημείου ότι η εξέγερση που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στον Τζόκερ είναι ανορθολογική, υπό την έννοια ότι όλο αυτό ο σκηνοθέτης το έχει χτίσει ως μία επιθυμία, ας το πούμε έτσι, ακυρωμένη του ανθρώπου αυτού. Εδώ έχεις δίκιο. Στον Τζόκερ υπάρχει επιθυμία για ένα καλύτερο κόσμο. Ναι. Υπάρχει υποβόσκη. Αυτός ο άνθρωπος έχει επιθυμίες που έχουν όλοι. Κυρίως που έχει, ας πούμε, ένας άνθρωπος μεσαίας τάξης. Δηλαδή ο Τζόκερ τι είναι. Είναι ένας μικροαστός, ο οποίος είναι αδύνατο να εκπληρώσει επιθυμίες της μεσαίας τάξης. Ακριβώς. Εκεί ακριβώς αυτή η ακυρωμένη επιθυμία, όντως όπως λες και εσύ, εκβάλλει σε κάτι ανορθολογικό. Ναι. Πού βρίσκεται όμως τώρα για την μεγάλη αντίφαση, γιατί κάτι γνώμη. Α, για πες. Ο Φίλιπς χτίζει την ταινία του ενάντια στον Πάτμαν. Δηλαδή θέλει να απαντήσει στον Πάτμαν. Ναι. Συγγνώμη, σε διέκοψα. Όχι, αυτό πες το γιατί είναι σημαντικό νομίζω και θα το ξαναγυρίσω. Ναι, δηλαδή ο Φίλιπς κάνει κι αυτός μια φιλελεύθερη ταινία. Έτσι, γιατί είναι φιλελεύθερος, νεοϊορκέζος νομίζω. Νεοϊορκέζος. Και ούτως ή άλλως. Ακριβώς, ναι, η,
το Gotham, ας το πούμε έτσι, εγώ δεν το ξέρα, το διάβασα. Είναι ένα που λέμε nickname, ένα παρασύρι. Ναι, της Νέας Υόρκης. Υόρκης. Βεβαίως. Ακριβώς, ναι, ναι. Δηλαδή η Gotham... Εκεί δεν δραματίζεται. Νέα Υόρκη, ναι, ναι, ιστορικά, ναι. Νέα Υόρκη είναι κατευθείαν η πόλη της Νέας Αγγλίας, η πόλη, ας το πούμε έτσι, των Γιάνκηδων, η πόλη του φιλελευθερισμού, το κέντρο, ναι, του φιλελευθερισμού, από το οποίο προέρχονται όλα τα φιλελεύθερα αιτήματα της Αμερικής, εξ αρχής. Ναι. Από την εποχή των Πουριτανών μέχρι την εποχή, ας πούμε, των Κλίντων. Τι μας προτείνει όμως? Μας προτείνει τον μπαμπά Γουέιν, ο οποίος μπαμπάς Γουέιν έχει και αυτός μια ατζέντα. Στην αρχή μας λέει τα κλασικά νεοφιλελεύθερα, ξέρεις, πατροναριστικά, ότι οι άνθρωποι, ναι, μωρέ, μας ζηλεύουν κτλ. Το γυρνάει όταν βλέπει τα μίντια και λέει, ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι και υπάρχει ένα πρόβλημα και μόνο εγώ μπορώ να σας σώσω. Ναι. Ο οποίος, ποιος είμαι εγώ, βέβαια, είμαι, θα μπορούσε να είναι και ο Τραμπ, έτσι, ένας πλούσιος, ο οποίος, ναι, ναι, θεωρεί ότι μπορεί να σώσει τους φτωχούς. Ναι, ναι. Ναι, μας τον προτείνει, κατά κάποιο τρόπο, σκοτώνεται στο τέλος, δεν σκοτώνεται ως ατιμασμένος κάτι, ούτε όμως και ως ήρωας, εντάξει. Σκοτώνεται όμως ως ένα φαινόμενο που δυνητικά θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Δηλαδή, κλείνει το μάτι σε αυτό το μοντέλο. Ακόμη και το Τσίλι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν μας παρουσιάζει ότι αυτός όντως παράτησε την. Πολύ σωστή παρατήρηση. Ξέρω εγώ την άλλη. Πολύ σωστή παρατήρηση. Μας το κλείνει το μάτι. Αυτό ήταν και κατά κάποιο τρόπο που εξαγρίωσε, ας πούμε, την αριστερά. Ήταν το γεγονός ότι η εξέγερση αυτή ταυτίστηκε με μια κοινότητα, ας το πούμε έτσι, αδελφότητα, ναι, στην Αμερική, που λέγονται Τζάγκαλο. Mm-hmm. Οι οποίοι φοράνε ακριβώς μάσκες Τζόκερ, ακριβώς τις ίδιες, ναι, ναι, μάσκες. Και εν πάση περιπτώσει μαζεύονται σε διάφορα, έτσι, μέρη, κάνουν happening, βάζουν μουσική, ναι, κάνουν φεστιβάλ, ας το πούμε έτσι, και τα λοιπά, και οι οποίοι δείχναν να έχουν συμπάθειες προς τον Τραμπ. Ναι, μα δεν είναι παράλογο. Αυτό σαν συμβολισμός χτύπαγε καμπανάκι. Αλλά, ναι, βεβαίως, το πρόβλημα είναι ότι η ταινία, για μένα, όντως έδειχνε ένα κοινωνικό πρόβλημα, έτσι, το οποίο ερχόταν από, ναι, τα κάτω. Και το οποίο δεν είχε να κάνει πλέον με τις μεσαίες τάξεις Αμερικής, έτσι, που ήταν οι τάξεις που δημιούργησαν οι Κλίντον, το κλίντονικό, ας το πούμε, σύστημα. Ακριβώς, ναι, ναι. Δηλαδή ένας αριστερός φιλελευθερισμός, ο οποίος όμως, επιμένοντας σε κάποιο σημείο στο ταυτοτικό ζήτημα ως φιλετικό ζήτημα, ναι, ξεχώρισε, κατά τη γνώμη μου, το πολιτιστικό κομμάτι από το κοινωνικό. Δηλαδή, από τη μία πλευρά πήγε ένα πολιτιστικό, μια πολιτισμική διερώτηση γύρω από το ζήτημα της ταυτότητας, που ήταν η ταυτότητα όμως ενός ατόμου με τη σύγχρονη φιλελεύθερη έννοια, στην, ναι, οποία συγκεκριμένα μέρη της κοινωνίας δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν. Όχι, ήταν εκτός. Ναι, δηλαδή έμειναν εκτός. Τώρα αυτό ήταν ένα πρόβλημα, γιατί αυτό που έμεινε εκτός θα μπορούσε να πάει προς την πλευρά, ας πούμε, της καθαρής αμερικάνικης φυλής, ξέρω εγώ, κτλ. Ναι, 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 και τα λοιπά. Αλλά ο Τζόκερ από την άλλη πλευρά έθετε ένα ζήτημα που δεν ενδιαφέρε. Γι' αυτό προσπαθούσε να αποφύγει ο Φίλιπς, γι' αυτό και έβλεπες ότι ο Τζόκερ θέλει να έχει σχέσεις με μια Αφροαμερικανή. Κάνει, ναι, ναι, ναι. Έτσι και τα λοιπά. Ήθελε να το σπάσει αυτό. Να δείξει ότι υπάρχει μια πλευρά που δεν είναι με τη ρατσιστική Αμερική. Αλλά απλούστατα επιδιώκει και αυτή δικαιώματα. Ναι. Έτσι δημιουργείται, ας πούμε, ένα αδιέξοδο. Γιατί από τη μια πλευρά. Ακριβώς, ναι. Από τη μια πλευρά, ας πούμε, η αριστεροφιλελεύθερη κλιντονική Αμερική δεν μπορούσε να πάρει αυτά τα δικαιώματα και να τα ικανοποιήσει. Επειδή, ναι, είχε μείνει στην ουσία. Δεν μπορούσε ή δεν την αφορούσε μεταξύ μας. Τελικά. Δεν μπορούσε, κοίταξε. Δεν μπορούσε και δεν μπορεί, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή αυτή η πλευρά είναι αυτή η πλευρά της Αμερικής είναι μπόλικη. Δηλαδή θα πρέπει να θυσιάσει η κλιντονική Αμερική μεγάλες μάζες της μεσαίας της τάξης που είναι οπαδή της, για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να εισέλθουν. Έτσι. Μέσα, δηλαδή με λίγα λόγια θα πρέπει να γίνει μεγάλο μπατυρντή, ας πούμε, στην Αμερική. Ακριβώς. Αλλαγή. Πλευρά, η δεξιά πλευρά, ας το πούμε έτσι, τόσο η εθνική δεξιά, η ΟΑΣΠ, ας πούμε, και η, ναι, το Νότος κτλ. Όσο και οι νεοφιλελεύθεροι, δεν επιδιώκουν την προώθηση δικαιωμάτων. Ακόμα, όχι, και των δικών τους ανθρώπων.
Αυτό το αδιέξοδο όμως, Νίκο, αυτό είναι το αστείο με την ταινία. Και από έναν άνθρωπο που λες όντως μέσω αστό ή ξεκίνησε από μια φτωχή γειτονιά, υποθέτουμε στη Νέα Υόρκη, ως νεαρός φοιτητής, ας πούμε, του κινηματογράφου μέχρι σήμερα. Δείχνει ακριβώς αυτό που λέμε, αυτό το αδιέξοδο. Αυτή δεν μπορεί να δώσει λύση η κάθε ταινία του Todd Phillips. Γιατί τελικά τι σου λέει, άντε και τελειώνει η ταινία. Εμείς τι καταλάβαμε. Ότι ναι, πραγματικά έχετε εσείς πρόβλημα που είστε πάρα πολύ φτωχοί. Ναι, πραγματικά υποεκπροσωπήστε. Ναι, πραγματικά κάτι πρέπει να κάνει. Αλλάξει. Αλλά να σου πω κάτι, μην βγείτε και στον δρόμο, γιατί άμα βγείτε, εδώ φίλοι κακό που μας έφαγε. Ναι, αυτό τους λέει στο φινάλι. Είναι... Γιατί μετά έχει χάος. Ναι, γιατί για το φιλελεύθερο. Για το φιλελεύθερο. Ποιο είναι το πρόβλημα. Εκεί εγώ βρίσκω μια σοφία, ας πούμε, φιλελεύθερο. Ο φιλελεύθερος τι λέει. Επανάσταση, ναι, η επανάσταση δεν είναι το σοβαρότερο πρόβλημα. Η επανάσταση γίνεται. Το ερώτημα είναι μετά. Σωστό. Έτσι, γιατί ο φιλελεύθερος λέει μετά, κοίταξε μετά ούτως ή άλλως, κάπως θα πρέπει να διοικήσει τα πράγματα. Σωστό. Το θέμα είναι όμως δεν σου δίνει και λύση πριν την επανάσταση. Δηλαδή, ο Todd Phillips δεν σου λέει ρε παιδί μου, δεν σου πάει σε κάποιο ρομαντισμό του στυλ, ότι εντάξει, κάτι έγινε κτλ. Σου λέει, κοίτα να δεις, έχουμε πρόβλημα, λυπάμαι γι' αυτό. Έχεις ή πρόβλημα ή χάος. Αυτό σου λέει. Και αυτό, αυτό θα το δούμε και στο τέλος. Θέλω να το συζητήσουμε μετά το Αθήνα. Το Αθήνα, το πρόβλημα ή χάος. Και αυτό πιστεύω ότι αντίστοιχα είναι και αυτό που κοιτάει ο Γαβράς. Δεν ξέρω αν θες να πάμε στο επόμενο με το χρόνο μας, να δούμε την Αθήνα, έχεις να πεις κάτι για τον Τζόκερ ακόμα. Κοίταξε, ήθελα να πω μια πολύ ωραία επίσης ιδέα του Τζόκερ, η οποία αχνοφαίνεται, αλλά το αφήνει μάλλον για τον επόμενο Τζόκερ. Η ιδέα ότι πιθανότατα ο Τζόκερ είναι τεροθαλής αδελφός. Του Batman. Ναι, ακριβώς. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα, πραγματικά ανατρεπτική, γιατί θέτει ακριβώς το πρόβλημα της αδελφότητας. Της αδελφότητας των επάνω με τους κάτω. Και τη σχέση τους. Πώς? Και τη σχέση τους. Και το γεγονός. Και μας εξηγεί το γεγονός γιατί ο Batman τελικώς δεν μπορεί να εξοντώσει τον Τζόκερ. Γιατί πάντοτε όταν βρίσκεται ενώπιον του Τζόκερ, φτάνει ένα σημείο πριν να τον σκοτώσει, να τον εξαφανίσει, αλλά κάτι, ας το πούμε έτσι, μέσα του αναστέλει αυτή την φωνική του θέληση. Παρ' όλα αυτά, ο προπολεμικός, σημείωσε ότι ο προπολεμικός Batman ήταν πολύ πιο βίαιος. Ναι, δηλαδή, δεν ξέρω. Ο προπολεμικός Batman και ο Batman των κόμικ δεν οροδούσε ενώπιον ουδενός και ουδεμίας κατάστασης. Καθάρισε, δηλαδή, τον κακό. Ναι. Με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσε. Αντιθέτως, αν παρατηρήσεις, ο Batman δεν μπορεί να φωνεύσει έτσι εύκολα. Όχι, ναι. Την τριλογία. Και από τον Όλαν, βέβαια, εννοείται. Έχει θέματα. Άφεται και το προηγούμενο μας βίντεο αντικειμενικά, που βλέπεις ότι ο υπερήρωας δεν μπορεί να σκοτώσει από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε στο προηγούμενο βίντεο είναι ότι ο κακός δεν είναι κακός πλέον. Έχει, δηλαδή, μέσα του μια δεξαμενία, ας το πούμε έτσι. Λόγου, την οποία κάποιος πρέπει να την εξερευνήσει ώστε να μπορέσει να ερμηνεύσει το κακό. Ναι. Έτσι. Έχει ανάγκη να το ερμηνεύσει. Ναι. Και στον Νόλαν και στον Todd Phillips. Υπάρχει μια ανάγκη ερμηνείας του κακού. Δεν είναι απλά η παράθεσή της και η εξόντωσή του, ας πούμε. Κτλ. Αλλά παρατήρησε ότι ο Νόλαν ξεκινάει στην ουσία από ένα μείγμα φιλελευθερισμού και αριστοκρατικού συντηρητισμού. Ναι. Γιατί τίθεται εξ ορισμού όλο το ζήτημα της Gotham που λέμε, του γοθικού, που είναι ο κεντρικός μύθος της Αμερικής. Δηλαδή και της Αγγλίας, του αγγλοσαξονικού γενικός πολιτισμού. Γιατί αυτό ξεκινά από το 17ο και 18ο αιώνα, το γοθικό στοιχείο. Με τους γοθικούς ναούς, τους καθεδρικούς κτλ. Ναι. Δηλαδή ο ρομαντισμός ξεκινάει με το γεγονός ότι ο γοθισμός είναι η ελευθερία μας. Δηλαδή είναι η ελευθερία του ατόμου. Δηλαδή το γοτθικό στοιχείο εξορισμού αρχίζει να είναι ένα στοιχείο, ένας παράγοντας της απόλυτης ελευθερίας των Αγγλοσαξώνων απέναντι στο παρελθόν τους. Είτε είναι ρωμαϊκό, είτε είναι νορμανδικό κτλ. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο παίρνει και ο Τζόκερ, ο οποίος χρησιμοποιεί μια άλλη φιγούρα. Η φιγούρα αυτή είναι η φιγούρα του γελοτοποιού. Είναι η φιγούρα κατεξοχήν του ρομαντισμού. Που είναι ο Σέξπιρ. Ο Λίρ και τα λοιπά. Είναι, είναι η φιγούρα του, το Λίρ, λέω. Πρωτόλιου κατά κάποιο τρόπο ανθρώπου που είναι ανάμεσα στο βασιλιά και τον αριστοκράτη. Είναι ο τρελός του βασιλιά. Ναι, και αυτός είναι γελίος.
Το ότι είναι γελίος, το ότι φοράει τη μάσκα της γελιότητας και ότι το θέτει το ζήτημα της αστειότητας, είναι η πρώτη μορφή, θα λέει κανείς, πολιτικών δικαιωμάτων. Ναι. Γιατί ο προηγούμενος μεσαιωνικός κόσμος απαγόρευε το γέλιο. Όταν λοιπόν αρχίζει να εμφανίζεται στην αυλή ο Τζόκερ, είναι, θα λέει κανείς, ένας άνθρωπος μόνος του. Δηλαδή ένα σύμβολο μιας πρωτόλιας μορφής του σύγχρονου ατόμου. Είναι μόνος του, είναι μέσα στον εαυτό του, καταλαβαίνει πολύ καλύτερα από τον αριστοκράτη και τον βασιλιά τι συμβαίνει γύρω από την κοινωνία. Αυτό είναι, το βλέπουμε στο βασιλιά Λίρ, έτσι, με τον... Σε όλους τους περίφημους τρελούς, τους τρελούς του Σέξπιρ. Δηλαδή, παρατήρησε και ότι ο τρελός, παραδείγματος χάρη, έχει και τη ράβδο, έτσι. Έχει τη ράβδο που είναι σύμβολο της εξουσίας της βασιλικής. Ναι. Ακριβώς όμως είναι τρελός και λέει τρελά πράγματα και προσβάλλει στην ουσία, για αυτοί που τον ακούνε καταλαβαίνουν ότι κάτι υπονοεί σε σχέση με πολιτικές καταστάσεις. Η ράβδος αυτή, το σκύπτρο όπως λέγανε παλιότερα, έτσι, με το οποίο ο βασιλιάς χτυπούσε στο μεσαίωνα τον Ανεδί. Κακό, αυτόν τον Ανεδί, που τολμούσε να ασκήσει κριτική στην εξουσία. Πώς το λένε, ο Τζόκερ, έχει τη ράβδο, γιατί η ράβδος είναι ένα μέσο άμυνάς του. Δηλαδή υπήρχαν επιθέσεις απέναντι στον Τζόκερ. Το Τζόκερ έπρεπε να έχει το ράβδο για να μπορεί να αμήνεται από το ξύλο. Ναι, σωστό. Άρα ο Τζόκερ τι κάνει, φέρνει μέσω της αστειότητας, ας το πούμε έτσι. Φέρνει για πρώτη φορά το πολιτικό δικαίωμα. Δηλαδή φέρνει αυτό που λέμε τον αστό. Αστός, αστείος. Το γέλιο ακριβώς είναι η πρώτη μορφή ενός αιτήματος πολιτικού, το οποίο αρχίζει να διαγράφεται, ας το πούμε έτσι, από τους νέους χρόνους και μετά. Ναι. Έτσι. Όχι, σίγουρα αυτός ο συμβολισμός. Άρα ο Τζόκερ φέρνει στη λογική της Gotham και του Batman, φέρνει για πρώτη φορά έτσι, το ζήτημα του πολιτικού δικαιώματος από τα κάτω. Ενώ ο Batman μέχρι τότε τι ήταν, ο υπότης, δηλαδή ένα μεσαιωνικό σύμβολο, το συνδέει και όλες με όλη την ιστορία των σταυροφοριών. Ο Batman Begins, το Batman Begins, έτσι, γιατί είναι στην ουσία, άμα τα βάλεις κάτω, ο Ράσαλ Γκάλ, Ράσαλ Γκούλ, μπράβο. Ήταν πάνω στα Ιμαλάια, ξέρω. Ναι. Είναι ένα σύμβολο των ασασίνων. Όλα αυτά είναι σύμβολα των σταυροφοριών. Ο Batman του Νόλαν είναι ένας σταυροφόρος. Ναι. Είναι ένας αριστοκράτης. Και μέχρι κάποιο σημείο, ας το πούμε έτσι, πρέπει να συνδυάσει το στοιχείο της φιλελεύθερης Αμερικής, έτσι, με το στοιχείο της αριστοκρατικής, του αριστοκρατικού παλαιού γοθισμού των Αγγλοσαξώνων. Εξού βλέπεις και από το 90 και μετά, μόλις τελειώνουν κατά κάποιο τρόπο οι Λατίνοι σκηνοθέτες, Σκορτσέζε, κτλ, αρχίζει ένα πλάνο που δείχνει τις μεγάλες πόλεις πάνω από τους ουρανοξύστες. Δηλαδή τους νέους καθεδρικούς. Τους νέους γοθικούς καθεδρικούς. Σωστά, ναι. Άμα δεις σε πληθώρα ταινιών, στις περισσότερες ταινίες, έχουμε σκηνή ελικοπτέρου η οποία δείχνει από πάνω το νέο καθεδρικό, το νέο γοθικό καθεδρικό. Ναι. Δηλαδή τον ουρανοξύστη. Έτσι. Και από εκεί ξεκινάει πλέον η αναζήτηση τον κινηματογράφο το Λατίνο που κυριάρχησε από το 70 μέχρι το 90. Έχουμε πλέον μια εσωτερική αναζήτηση του αγγλοσαξονισμού και του αμερικανισμού εκ των έντων. Πολύ σκληρή. Ναι. Και τώρα θέλω να δώσω την πάσα για την Αθήνα. Για την Αθήνα. Εκεί να σου πω κάτι. Εκεί βλέπω το εξής. Να σου πω κάτι άλλο. Γιατί το πρόβλημα της ενδοσκόπησης του αγγλοσάξονα και του αμερικανού αρχίζει να γίνεται ένα ελληνικό πρόβλημα. Δηλαδή. Ελληνικό-ευρωπαϊκό. Πώς? Ελληνικό, είπες, ή ευρωπαϊκό. Ένα ελληνικό πρόβλημα γίνεται, γιατί πλέον αρχίζει η ταυτότητα, ας το πούμε έτσι, η ομαλή του αναπτύγματος αυτού του ρωμαϊκού κράτους, αρχίζει να φέρνει μέσα μια ελληνική αντίρρηση. Ένα ελληνικό έλλειμμα. Αυτό το βλέπεις, για πες. Ναι. Δηλαδή, το ζήτημα κατά κάποιο τρόπο της αφομοίωσης του ανθρώπου που έχει κάποια μορφή τοπικότητας, που θέτει ένα ζήτημα εντοπιότητας μέσα στον γενικότερο μηχανισμό της μεγαλόπολης από την ελληνιστική περίοδο μέχρι και τη Ρώμη, όπου η Ρώμη κατά κάποιο τρόπο είναι μια απρόσωπη πολιτική μάζα η οποία φέρνει τη φύση μέσα και την κάνει ένα χωνευτήρι. Ναι, τη σοπεδώνει.
Λοιπόν, από το 90 και μετά ο Αγγλοσάξονας αρχίζει να σκέφτεται ότι η αφομοίωση δεν δουλεύει. Ναι. Δεν έχει βγει όπως έλπιζε. Όπως θα έλεγε. Ναι, δηλαδή δεν δουλεύει. Εμείς λέμε για τον Τζόκερ ότι εκπροσωπεί μια πλευρά της λευκής φυλής κτλ. Αλλά δεν δουλεύει ούτε για τον Αφροαμερικανό. Όχι. Παρά τις φιγούρες, ξέρω εγώ, που θα δεις στο μπάσκετ, στο κινηματογράφο κτλ. Για τις πλατιές μάζες των Αφροαμερικανών, ούτε αυτό δουλεύει. Όχι, ναι. Δεν έχει... δεν έχει επιδώσει. Συγγνώμη, πήρα πολύ χρόνο από τη συζήτηση. Όχι, εντάξει, όχι. Όχι. Του δίνω το... όχι, το θέμα είναι ότι αυτό μπράβο, πώς το βλέπει αν παίζαμε ένα τένις και ευρωπαϊκή πλευρά. Και στο ίδιο το θέμα της κοινωνικής συνείδησης, το ποιος είμαι, πού πάω κτλ. Και πώς πάει η όποια κοινωνική επανάσταση ή αστική επανάσταση, είναι αυτό που βλέπουμε στο Αθήνα, στην ταινία του Γαρβαρά. Εκεί. Δεν ξέρω, το είδες. Το είδες, προφανώς. Δεν ξέρω πώς φάνηκε. Τι μ' άρεσε, μπορώ να σου πω. Εγώ να σου πω τι θέμα είχα. Αυτό που συζητάγαμε και πριν αρχίσουμε να βιντεοσκοπούμε είναι το εξής, ότι όταν μιλάμε αμ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, μιλάμε από ένα επίπεδο και πάνω. Προφανώς, για να βάζουμε δύο ταινίες στη συζήτηση, τις θεωρούμε από ένα επίπεδο και πάνω, οπότε οι όποιες εντερήσεις είναι επιμέρους αυτών των πραγμάτων. Προφανώς καθόμαστε και τις βλέπουμε και τις θεωρούμε αξιολόγο γι' αυτό και τις συζητάμε. Από εκεί πέρα, αν ειδικά εγώ δεν ξέρω σήμερα στη συζήτηση, είμαι λίγο στραβωμένος με τις ταινίες, έχει προφανώς να κάνει με κάποιο ιδιαίτερο κομμάτι πολιτικό, ίσως ενός μηνύματος που βλέπω να προσπαθεί να περαστεί ή θέλοντας και μη, να το πω και έτσι. Στην Αθήνα λοιπόν του Γαβρά έχουμε το εξής. Είναι πολύ αστείο. Είχαμε το ίδιο φαινόμενο, όπως με τον Τζόκερ. Ξεκινάει με μια. Έτσι, αριστερή, ας πούμε, έτσι, αγωνία και ένα δεξιό φόβο, ας πούμε, έτσι, κοινωνικό πανικό, το τι είναι αυτό το πράγμα, πάλι επαναστάσεις και τέτοια και οι γαβράδες που είναι αριστεροί και τα λοιπά. Και έχουμε πάλι μια απογοήτευση μετά από όλες τις πλευρές μετά την ταινία, που είναι τρομερά αστείο, γιατί αυτό δείχνει όντως σαν κοινωνία και εμείς και στο εξωτερικό, δηλαδή, δεν νομίζω ότι είμαστε κάτι πρωτότυπο. Είμαστε σε θέση μάχης για όλα αυτά τα πράγματα πριν καν γίνουν, πριν τα δούμε, πριν τα κριτικάρουμε. Η πρώτη εναξή αντίρρηση που έφερε η ταινία πέραν του πολιτικού, που εκεί εδώ θα μοιραία πρέπει να κάνουμε ένα spoiler τέλος πάντων για το πώς τελειώνει αυτό το πράγμα, έχει να κάνει με την ίδια τη φύση της. Υπήρχε μια γκρίνια ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι παρά αισθητικοποίηση κτλ. Πράγμα, εντάξει, δεν με στραγχώρησε, δηλαδή η αισθητικοποίηση, ας πούμε, της βίας της Επανάστασης, ούτε με χάλασε. Απλά δεν νομίζω ότι η αισθητικοποίηση οποιοδήποτε τύπου έχει να προσφέρει κάτι σήμερα πια στο παγκόσμιο σινεμά. Δηλαδή, έχουμε δει αισθητικοποίηση του ομούβιασμού, ας πούμε. Το θυμάστε το irreversible, το γαλλικό, το μη αναστρέψιμο, σαν το θυμάσαι. Ναι, 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 ναι. Ένα πράγμα φρικτό, ας πούμε, τα λοιπά. Είχε όμως μια αισθητική, έτσι. Έχουμε τη Λολίτα, έτσι, του Ναμπόκοφ και μετά την ταινία του Κιουμπρίκ, νομίζω. Κάτι λέω, κλαμάρες τώρα. Μπράβο, το οποίο είναι αισθητικοποίηση της παιδεραστίας. Ναι. Δηλαδή, αισθητικοποίηση υπάρχει παντού. Το να αισθητικοποιήσω και την επανάσταση δεν το λέει κακό. Δεν θα χωριέμαι γι' αυτό. Απλά βαριέμαι πια. Δεν νιώθω ότι έχει να μου προσφέρουν κάτι όλες αυτές οι αισθητικοποιήσεις αυτών των πραγμάτων. Περιμένω να πω και κάτι παραπάνω. Όταν έρχεται η ώρα όμως να πεις και κάτι παραπάνω, θέλει να έχεις πράγματι μια σοβαρή ατζέντα και να έχεις καταλήξει στον εαυτό σου. Το σινεμά είναι εκείνη και η διαφορά με το βίντεο κλιπ. Ενώ σε ένα βίντεο κλιπ μπορεί να είναι λίγο πιο ποιητικό, πιο αφηρημένο, το σινεμά το οποίο έχει μια ροή. Μια γραμμική αφήγηση. Μοιραία σε βάζει να παίρνει θέσει για πράγματα. Mm-hmm. Και όταν παίρνει θέσει για πράγματα, εδώ αρχίζει και υπάρχουν προβλήματα. Όσον αφορά την αισθητική λοιπόν ματιά του Γαβρά, όντως τα πάει πάρα πολύ καλά. Είναι μια πολύ όμορφη ταινία. Έχει διαβάσει πολύ καλά τη σύγκρουση ανάμεσα στον αστυνομικό και τον διαδηλωτή σε τεχνικό επίπεδο. Σε τεχνικό, μπράβο. Ναι, πάρα ακριβώς. Βέβαια. Αυτό έπρεπε να το περιμένουμε, γιατί έχουμε δει βίντεο κλιπ δικά του με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Μεγάλους, τέλος πάντων, όσον αφορά τουλάχιστον σε διασημότητα, όπως είχαμε δει το No Church in the Wild, που είναι ένα πράγμα ίδιο. Που είναι ένα βίντεο κλιπ, επανάσταση, αστυνομία, χημικά, και το τραγούδι είναι του JC με τον Kanye West. Ο Kanye West είναι ένας τύπος που, εντάξει, γελάει ο κόσμος όσον αφορά, παιδί μου, την κοινωνική και πολιτική του συνείδηση. Θεωρείται τεράστιο στην Αμερική και είναι όσο αφορά τη μουσική παραγωγή. Ο Jay-Z επίσης είναι ο μεγαλύτερος ράπερ, ξέρω, όλων των εποχών, με γυναίκα την Beyoncé κτλ. Αλλά αν δεις το No Church in the Wild, αν το λέω καλά ή το λέω κάπως λάθος, έχω δω. Ναι, No Church in the Wild, λοιπόν. Αν κάτσεις και δεις, πέραν της εικόνας,
τους στίχους και βλέπουμε την κλασική προβληματική που βλέπουμε στα σημερινά τραπ τραγούδια. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι δηλαδή κάποια κοινωνική συνείδηση του στυλ, ας πούμε, να γίνει ο κόσμος δικαιότερος. Όπως συνήθως σε αυτή την ρητορική είναι, γιατί να έχεις εσύ και να μην έχω εγώ. Ναι. Και αν εσύ έχεις με έναν τρόπο που ο νόμος το επιτρέπει, εγώ θα φτιάξω τους δικούς μου νόμους, οι οποίοι μπορεί να είναι το ίδιο άδικοι, αλλά δεν με νοιάζει, τα έχω κι εγώ. Ξεκινάει, μάλιστα, στο πρώτο στίχος του Not Chasing the Wild ξεκινάει, ρε παιδί, με τη λέξη mob. Mob που σημαίνει όχλος. Ναι. Οπότε ουσιαστικά, αν μιλάμε λοιπόν για πολιτική, ας πούμε, συγκρότηση, σκηνοθετικά, βλέπουμε πάλι ότι όλο αυτό το πράγμα πολύ ωραία παρουσιάζεται, αλλά δεν πάει να μιλάμε για όχλο. Για το σκηνοθέτη. Δηλαδή, πάλι έχουμε το ίδιο πρόβλημα με τον Τζόκερ για μένα. Ότι έχουμε έναν όχλο, ένα μη ορθολογικό, ας πούμε, κομμάτι της κοινωνίας που εξεγείρεται. Θέλω όμως να πω ότι, εντάξει, θα μου πεις, δεν μπορεί να όλα να έχουν ένα πολιτικό πρόστιμο, αλλά θέλω να πω ότι όλες οι μεγάλες εξεγέρσεις, οι κοινωνικές και οι αστικές που ξεκινήσαν τελευταία χρόνια, είχαν πρόσημο σοβαρό. Δηλαδή, ο Γρηγορόπουλος είχε πρόσημο. Ο Τζορτζ Φλόιντ είναι πρόσωπο. Ο Ζακ Κωστόπουλος είναι πρόσωπο. Για έναν άνθρωπο που έχει ζήσει στη Γαλλία, τώρα αυτό που παρουσιάζει ο Γαβράς δεν είναι κάτι ιδιαίτερα προφυρητικό. Ισχύει. Δηλαδή, αυτός που έχει δει, ας πούμε, τι συμβαίνει στα προάστια των Παρισίων ή στη Μασσαλία με αυτές τις μικρές έτσι, συνοικίες. Ακριβώς. Ανθρώπων που εκφράζουν αυτό που έλεγε ένας Γάλλος κοινωνιολόγος ως περιφερειακή Γαλλία. Ναι, ναι. Είναι κάτι εξαιρετικά πιθανό ότι θα συμβεί. Έτσι, για να μην πω ναι. Σε κάποιο, μέχρι κάποιο σημείο συμβαίνει. Και έχει ήδη συμβεί συμβαίνει. Στο παρελθόν και η Γαλλία όντως δείχνει να είναι ένα καζάνι που βράζει. Και εδώ είναι η διαφορά μεταξύ, αυτό θέλω να το πούμε, μεταξύ του Γαβρά και του Τοντ Φίλιπς. Στο Γαβρά υπάρχει ένα πρόσημο. Υπάρχει ένα θάνατος ενός παιδιού. Κάτι αντίστοιχο με τον Γρηγορόπουλο. Ναι. Στο Τζόκερ υπάρχει θάνατη τριών ανθρώπων από κάποιον που δεν ξέρουμε ποιος είναι, ναι. Το οποίο τυχάνει να δουλεύει σε μια εταιρεία και αυτό κοινωνικά ξεκινάει μια επανάσταση. Ναι. Δηλαδή, ενώ στο Τζόκερ έχουμε ένα υπόβαθρο γιατί να ξεκινήσει, η αφορμή κατά τη γνώμη είναι τελείως ανορθολογική. Στο ναι. Γαβρά έχουν μια ορθολογική τέλος πάντων. Γιατί νομίζω στο Τζόκερ η διαφορά ποια είναι. Στη Γαλλία, α το πούμε έτσι, ο φιλελευθερισμός έχει να κάνει πολύ περισσότερο με τα συλλογικά δικαιώματα. Η Αμερική πάντοτε θα είναι ένα ατομικό δικαίωμα. Δηλαδή το συλλογικό συστήνεται ναι. από το ατομικό. Αντιθέτως στη Γαλλία ναι. το ατομικό συστήνεται από το συλλογικό. Έτσι ναι. και ο Γαβράς έτσι κατά τη γνώμη μου παίρνει την πολιτιστική περιουσία του πατέρα του, έτσι, mm-hmm. την παρουσία των Ελλήνων, ας το πούμε έτσι, στο Παρίσι, την πολύ κεντρική σημασίας έτσι, παρουσία Ελλήνων στον Μάη του 68 ή γενικότερα αν δεν είναι στο Μάη του 68 ναι, ναι, ναι. στη σκέψη τη γαλλική από το 60 και μετά. Έτσι. Και αυτό προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο όχι να το οδηγήσει σε ένα συμπέρασμα πολιτικό περισσότερο όσο να δείξει την τραγική του υπόσταση. Και εκεί νομίζω ότι δεν το έχει πετύχει αυτό. Δηλαδή, αυτό. Θέλω να πω ότι καταρχήν ο Γαβράς ο ίδιος ο νέος. Και συμβόλιζε και το Αθήνα, ας πούμε, είναι ο συμβολισμός της αρχαίας τραγωδίας που συνδέεται με το πολιτικό στοιχείο. Εντάξει. Απ' την άλλη, αυτό να το πούμε. Απ' τη μία, όλοι λένε αυτό που λες και εσύ και εγώ συμφωνώ, ρε παιδί μου, ότι προσπαθεί μάλιστα να πάει τη Δενία σε ένα δεύτερο επίπεδο και αδυνατεί, ρε παιδί μου, νοηματικά να την πάει και σε ενεργειακά. Απ' την άλλη, βέβαια, αν τον ρωτήσει κανείς, επειδή τον έχουν ρωτήσει, θεωρεί ότι δεν είναι ιδιαίτερα πολιτικό θα σκηνοθέτης. Ότι πολιτικός λέει ο πατέρας μου, σκηνοθέτης. Εγώ, τέλος πάντων, με ενδιαφέρουν τα φαινόμενα. Οπότε, αν είναι κάτι κάτω, αλλιώς δεν το κάνεις. Δεν έχει νόημα δηλαδή, να μπαίνεις σε μια κουβέντα την οποία δεν μπορεί να διαχειριστείς. Ναι, ειδικά προσπαθώ, μάλιστα εκεί που βρήκα, είναι προσπαθώ να δώσω όντως και την αίσθηση που λες και εσύ, να βάλεις στη συζήτηση το τραγικό. Αλλά τραγικό δεν έχουμε όταν απλά τρία αδέρφια πλακώνουν μεταξύ τους. Ναι. Είναι θέμα, τι χαρακτήρες είναι αυτοί. Προκειμένου να έρθουν και να δείξει εκεί θέλει να δείξει αυτό που ήταν κεντρική σημασία για την αρχαία ελληνική τραγωδία, δηλαδή ήταν μια οικογενειακή τραγωδία. Μέχρι κάποιο σημείο, έτσι. Εντάξει, δεν φτάνει αυτό. Αυτό το κάνει και η οικογενειακή ιστορία του Αντένα που λέει πώς το πότε λιγόταν, δεν ξέρω ποιο κανάλι, που ήταν οι άλλοι πήγαινε στι οικογενειακέ ιστορίε και πλακωνόταν με τον αδερφό του και τον Παντζανά και τη θεία του. Δηλαδή, ναι, θέλω να πω ότι η τραγικότητα είναι σοβαρό πράγμα όταν σα ασχοληθεί μαζί τη. Δηλαδή, το τραγικό θέατρο, όπα, είναι κάτι πιο σοβαρό. Μένει με την αίσθηση ότι αυτό δεν το έχει πετύχει. Αλλά σαν ιδέα είναι πολύ καλή. Φυσικά. Έτσι, δεύτερον, πιάνει το δικό του έλλειμμα απέναντι στον Τζόκερ. Ότι και αυτός πιάνει ένα μέρος του κοινωνικού προβλήματος. Είναι το πρόβλημα που είχαν και οι Έλληνες το 60 και το 70. Δηλαδή το πρόβλημα του μετίκου.
Ναι. Δηλαδή του ανθρώπου που έρχεται από το εξωτερικό και πρέπει να ενταχθεί σε μία, σε μία μεγαλόπολη, ας το πούμε. Σε μία ναι. Νέα Ρώμη, που είναι τότε το, ναι. το κέντρο του πολιτισμού, όπως είναι το Παρίσι. Ναι. Έτσι. Απ' την άλλη πλευρά αφήνει ότι το πρόβλημα έτσι, της περιφερειακής Γαλλίας που λένε, δεν είναι μόνο του πολιτικού. Αλλά είναι και πρόβλημα εντόπιο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αφήνει όλη την κοινωνική πραγματικότητα των ναι. κίτρινων γυλαίκων. Τα κίτρινα γυλαίκα ναι. δεν ήταν ξένοι. Ακριβώς. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το ζήτημα του αν θα επαναστατήσει ο Αλγερινός πρώτης ή δευτέρας γενεάς. Η τρίτης, ξέρω εγώ, τρίτης, δύσκολο. Ναι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια μικροαστική Γαλλία αυτή τη στιγμή, η οποία και αυτή, όπως και στο Τζόκερ, δεν μπορεί να εισέλθει στην πολιτική και πολιτιακή δομή του ατομικού δικαιώματος, του συνταγματικού δικαιώματος. Σωστά. Αυτό λοιπόν, που κάνει μόνο από τη μία πλευρά, ας το πούμε έτσι. Ναι. Τελικά, ξέρεις που καταλήγουμε και αυτό που είναι και εμένα η βασική μου διαφωνία με αυτά τα πράγματα. Έρχονται λοιπόν κάποιοι άνθρωποι να σου δείξουν ένα πρόβλημα. Και ο ένας σκηνοθέτης και ο άλλος σου δείχνουν. Και με το που σου δείχνουν το πρόβλημα και το βλέπουν και αυτοί, μένουν σαν το λαγό με ανοιχτά τα μάτια μπροστά από τα φανάρια του αυτοκίνητου. Mm. Δεν ξέρουν να το διαχειριστούν αυτοί οι δύο. Ναι. Και το ότι δεν ξέρουν έχει να κάνει ακριβώς με το κοινωνικό του στάτους και ποιοι είναι τελικά. Θέλω να πω. Εσύ λες ότι είναι πρόβλημα γιατί τελικώς εκπροσωπούν τη μεσαία τάξη, οπότε είναι αδύνατο να δούνε αυτό που πραγματικά είναι... συμβαίνει, οπότε δεν μπορούν να δώσουν και λύσεις σε αυτό. Το βλέπουν γιατί έχουν τον background να το δουν. Όχι, δεν μπορούν να το δουν. Δεν θέλουν να δώσουν λύση γιατί φοβούνται να δώσουν λύση. Δεν θέλουν να προτείνουν πράγματα. Ναι. Και στο Αθήνα. Κίνδυνο, θες να πεις. Και στο Αθήνα, μπράβο, τι γίνεται. Μπάχαλο στο τέλος. Τι μας λέει η Επανάσταση. Μπάχαλο. Καταστροφή, χάος. Ναι. Να πιάσουμε τον άνθρωπο. Ήθελα να σου πω και ένα άλλο. Έτσι, να βάλω, όχι ταινία, να βάλω ένα βίντεο κλιπ στη μέση που πολλοί κόσμος που θα μας δει, ελπίζω όσοι μας δουν, δεν θα το ξέρουν. Θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο, ο οποίος όταν ήταν 18 χρόνια ήταν πάμφτωχος και ήταν εξίσου ορθολογικός από τον Τζόκερ, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έβγαζε, δεν είναι το κορδόνι του στο παπούτσι και το βγάζε βόλτα. Όπως βάζει το σκύλο, έπαιρνε το παπούτσι του με βόλτα και έπαιρνε το παπούτσι και το βγάζε βόλτα. Και μιλάμε για τον Όζι Όσμπουρν, τον τραγούδι στην Black Sabbath κτλ. Ο Όζι λοιπόν βγάζει το 2020 ένα βίντεο κλιπ από το πρώτο τελευταίο του άλμπουμ, ο οποίος είναι. Ένα άνθρωπο που όλοι ξέρουμε, όσοι ξέρουν από τη μουσική βιομηχανία και το χώρο του, έτσι, του σκληρού ήχου, ξέρουν ένα άνθρωπο ο οποίο, αν δεν ήταν η γυναίκα του, είναι μια πολύ σκληρή επιχειρηματία, πολύ μέσα στο κόλπο, που προσπάθησε, θα είχε καταστραφεί, θα είχε περάσει από ναρκωτικά εδώ και 30 χρόνια. Τον συντηρεί και έχει τις καλύτερες συνεργασίες και πράγματι και με το ταλέντο του, δηλαδή, ως τραγουδιστής και ως performer, δει και προχωράει. Ήταν ένα άνθρωπο που ήταν πάμφτωχο. Το 2020 λοιπόν μα βγάζει ένα βίντεο κλιπ για το τραγούδι του που δείχνει είναι. Αυτό δείχνει αστυνομικούς να πλακώνονται με διαδηλωτές, αλλά εδώ υπάρχει διαφορά. Βάζει τους διαδηλωτές να κρατάνε πλακάτ. Και γράφουν τα πλακάτ. Αν κάνεις stop car, γράφει το ένα πλακάτ. Έχετε τσαντίσει τη μαμά μου. Mm-hmm. Το άλλο λέει, σταματήστε την πρώιμη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Mm-hmm. Εκεί ο πρώην φτωχός βλέπει ότι τώρα που είμαι αστός, ό,τι βλέπω στον δρόμο κόσμο να φωνάζει, είναι ορθολογικό. Mm-hmm. Και εδώ τουλάχιστον ο Ζήκη, ο ίδιος ή η παραγωγή του, να έρθουν να το παραδέχονται ξεκάθαρα. Ότι εσείς, παιδιά, πλακώνετε στους δρόμους, είστε τρελοί όλοι, ανορθολογικοί και Παναγία μου, τι πάτε να κάνετε. Οι άλλοι δύο σκηνοθέτες, που είναι φυσικά πολύ πιο σκεπτόμενοι και πιο, τέλος πάντων, έχουν ένα άλλο background, έρχονται και σου λένε ότι ναι, έχετε δίκιο που φωνάζετε. Αλλά παιδιά, αν στον Τζόκερ δεν μας σώσει ο πρώην πλούσιος, την πατήσαμε. Ή είδατε τι έπαθε ο καλός αστυνομικός που αγαπάει τη Γαλλία. Τον τρελάναμε και αυτόν τελικά και αυτοκτόνησε. Αυτό μας λέει ο άλλος στην Αθήνα. Μας λέει ότι τελικά ό,τι και να κάνετε είναι ατελέσφορο. Και να τελειώσω και να σου δώσω το λόγο να μην μακρηγορώ άλλο. Είναι εκεί που θέλαμε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Βλέπουμε μια μεσαία τάξη η οποία πάει επανάσταση. Αλλά αγχώνεται, δεν γουστάρει καθόλου. Γουστάρει λίγο την οπτική της ως αισθητικό αντικείμενο. Πώς έλεγε ο Πανούσης, γουστάρω στα κρυφά το Μητροπάνο. Δηλαδή, τη βλέπω, μ' αρέσει, μπράβο τα παιδιά, αλλά τόσο όσο. Όχι, καθίστε μακριά.
σίγουρα έχετε πρόβλημα. Αλλά αν βγείτε στον δρόμο, πιθανότερα θα πλακωθείτε, θα χάσουμε τον καλό αστυνομικό, θα πεθάνει ο Bruce Wayne, θα έχουμε μπάχαλα κτλ. Γιατί φοβούνται. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι τελικά έρχονται από τα χαμηλά, έχουν πιαστεί και τώρα φοβούνται με αυτό. Είναι ακριβώς το πρόβλημα που είχε το φιλελεύθερο Hollywood στις πρώτες εκλογές με τον Τραμπ, αν θυμάσαι. Είχε βγει η Σούζαν Σαράντον, που είναι σπουδαία ηθοποιός και άνθρωπος σκεπτόμενος, επειδή. Είχε πει, εγώ φίλε, την Χίλαρη Κλίντον, το πιο διεφθαρμένο άτομο, ας πούμε, στο Δημοκρατικό Κόμμα, δεν το ψηφίζω. Και τι έγινε, τη βγήκε ο τρεις χειρότερος. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, ο μέσος φιλελεύθερος, πρώην, ας πούμε, που καταπιεσμένος, αυτό που φοβάται και το βλέπουμε στη δημιουργήματά του είναι τελικά, βλέπει το πρόβλημα, αλλά φοβάται μην χάσει τα προνόμια του. Ναι. Και αυτό το αγχώνει. Εγώ αυτό βλέπω λοιπόν στις δύο ταινίες. Ότι μας δείχνει ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνέστηση, αλλά όπως η Σούσαν Σαράντον δεν ξέρει τι να ψηφίσει. Γιατί βλέπει ότι δεν υπάρχει τελικά κάποιος που θα φέρει κοινωνική δικαιοσύνη και ο ένας είναι χειρότερος από τον άλλον. Βλέπω δύο σκηνοθέτες οι οποίοι τελικά φοβούνται. Σου λέει ρε παιδί μου, ναι, εδώ υπάρχουν κοινωνικές παραστάσεις, έχουν δίκιο, αλλά άμα γίνουν κιόλας, χαθήκαμε. Του λέει, χαθήκαμε. Και αυτό είναι μια τραγωδία, ρε παιδί μου, κοινωνική, να το πω και έτσι, και καλλιτεχνική. Θα μου πεις τι να κάνεις. Θα σου πω μια σχόλη ξεκάθαρα. Αν να κάνεις έργο το οποίο θα δείχνει πράγματα τα οποία τα βιώνω κάθε μέρα, όχι εγώ σαν Κωστούς, εγώ μια χαρά τα περνάω, χτυπάω ξύλο, καλά τα περνάμε. Αλλά θα δείχνω ανθρώπους να υποφέρουν και τελικά θα τους πω το μήνυμα είναι, παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά ό,τι και να κάνετε, πάμε για καταστροφή. Νομίζω, ρε παιδί μου, ότι σαν όραμα καλλιτεχνικό δεν είναι κάτι που εμένα με συγκινεί. Θες να το πεις με έναν άλλο τρόπο, πες το, okay, εντάξει, αλλά δεν είναι όραμα να μου λες ότι εντάξει, τελικά όλο αυτό είναι αναρθολογικό και στο τέλος όλοι θα πεθάνουμε. Ή μην δεν βγείτε στους δρόμους, γιατί εγώ στο φινάλε την έχω καλά εδώ, αλλά σας καταλαβαίνω. Δεν είναι όραμα. Δεν ξέρω, ήμουν λίγο βαρύς, παρά ήμουν κατάγγελος. Απλώς για μένα όλα αυτά που λες, στην ουσία επιβεβαιώνουν αυτό που θεωρούσα ότι η ταινία θέτει έστω και υποσυνείδητα. Δηλαδή, ακόμα και το θέτει ο Γαβράς ο ίδιος, για μένα θέτει το ζήτημα ακριβώς πλέον του ελληνικού παράγοντα. Ποιος είναι ο ελληνικός παράγοντας? Για πες. Ο εμφύλιος. Δηλαδή, το γεγονός ακριβώς ότι η Ρώμη, ας το πούμε έτσι, όταν αντικατέστησε στο πολιτιστικό πρότυπο την Ελλάδα, βρήκε μία λύση σε σχέση με εκεί που κατέληξε η Ελλάδα. Δηλαδή, από τον κίνδυνο, ας το πούμε έτσι, ενός διαρκούς εμφυλίου πολέμου, όπως ήταν ο Πελοποννησιακός πόλεμος, πήγε ακριβώς στη βασιλεία του Αλέξανδρου, δηλαδή πήγε σε ένα είδους πρώιμου κεσαρισμού. Ναι. Έτσι, δηλαδή πήγε σε λύσεις εκ των άνω. Τώρα, για τη Δύση, ας το πούμε έτσι, τη νεότερη Δύση, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί σημαίνει κατά κάποιο τρόπο μια νέου είδους φεουδαρχία. Φασισμός. Κανονικά. Θα μας τη δεις τη λύση από πάνω. Ο αριστερός θα το πει φασισμό, ένας άλλος όμως το δει ιστορικά, θα είναι σαν να βλέπει, ας πούμε, μεσαιωνικές τάξεις να επανέρχονται. Ναι. Καταλάβεις, γιατί όπως και να το κάνεις, η βασιλεία είναι ένα σύστημα κατά κάποιο τρόπο που δεν μπορεί να επιτρέψει το ατομικό δικαίωμα. Και η νεωτερική λατρεία είναι το ατομικό δικαίωμα. Ναι. Κατά συνέπεια, λοιπόν, ο Γαβράς, όπως και οι Έλληνες, ο Καστοριάδης, παραδείγματος χάρη, όταν θέτουν το ζήτημα της αυτονομίας της πόλης, γιατί η ταινία αυτό θέτει, είναι μια μικρή συνοικία που αποφασίζει για τον εαυτό της. Αυτό, ας το πούμε έτσι, είναι καστοριαδικό αίτημα. Δηλαδή, μόνο η πόλη αποφασίζει για το πώς θα ζει. Αποφασίζει για το ποιο νόμο θα έχει, έτσι, για το τι θα κάνει, ας το πούμε έτσι, στις εσωτερικές ή εξωτερικές τις σχέσεις, ποιο νόμο θα έχει κτλ. Έτσι, αυτό προσπαθεί να θέσει. Γι' αυτό κατά τη γνώμη μου η ιδέα ήταν καλή. Έτσι. Ναι, προφανώς. Εννοείται. Και αλλά το ζήτημα είναι ότι η αυτονομία δεν ήταν μια ελληνική ιδέα. Εδώ είναι, ας το πούμε έτσι, η αλληλοπεριχώρηση. Δηλαδή η αυτονομία ήταν μια ρωμαϊκή ιδέα. Ότι η πόλη είναι από μόνη της αυτόνομη. Για τον Έλληνα η πόλη δεν μπορεί να είναι αυτόνομη. Υπάρχει φύση εξορισμού. Δηλαδή η πόλη είναι εξωστρεφής. Δεν είναι ενδοστρεφής. Η πόλη. Δεν μπορεί να κλειστεί δηλαδή γύρω από τα τείχη της. Ακόμα και η προοπτική, άμα παρατηρήσεις της Ακρόπολης, του Παρθενώνα παραδείγματος χάρη, είναι διδιάστατη προς τα έξω. Δηλαδή προς τα ιερά. Ναι. Προς τους ιερούς ναούς. Δεν είναι ενδοστρεφής. Άρα λοιπόν το ζήτημα της αυτονομίας που θέτει εδώ ο Γαβράς, είναι το ζήτημα της αφομοίωσης των μετήκων.
Έτσι, δηλαδή κάτι που σωστά. Κατά κάποιο τρόπο την Αθήνα δεν την απασχόλησε την τραγωδία, έτσι. Αλλά τελικώς η Αθήνα δεν μπόρεσε να το ρυθμίσει αυτό. Δηλαδή δεν μπόρεσε να πάρει ξένους μέσα στο σώμα της. Παρότι έκανε μια οριακή προσπάθεια τότε με την ναυμαχία των Αργυμνησώνων που χρησιμοποίησε με τείχους και ήταν μάλιστα η εκστρατεία ήταν ιδιαίτερα επιτυχής, αλλά ήρθε κατά κάποιο τρόπο η μοίρα η φυσική η οποία έφερε τη θύελλα και κατέστρεψε τον ελληνικό στόλο. Οπότε άρχισε και πάλι μέσα στην Αθήνα ο ιδιότυπος εμφύλιος. Ενώ η Ρώμη, αν παρατηρήσεις, αφομοίωσε καταρχήν το δικό της πολιτικό σώμα, δηλαδή τους Ιταλιώτες, και μετά αφομοίωσε όλο τον κόσμο. Δηλαδή έγινε Ιμπέριουμ. Αυτό το μηχανισμό, κατά κάποιο τρόπο, η νεωτερική Ευρώπη το χρησιμοποίησε, αλλά αυτός δεν δουλεύει αυτή τη στιγμή. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο του μετήκου πλέον. Είναι πρόβλημα εσωτερικού εντοπιότητας. Και αυτό δυσκολεύει. Ποια είναι το λες, εντοπιότητας? Εννοώ ότι δεν μπορεί να ρυθμίσει τα πράγματα για τους ίδιους τους κατοίκους. Δηλαδή, μέχρι κάποιο σημείο ήταν χώρες υποδοχής μεταναστών. Έτσι. Ναι. Γιατί με κάποιο τρόπο είχε ρυθμίσει τα ζητήματα εσωτερικά. Δηλαδή, η εσωτερική της κοινωνία είχε μια δυναμική. Ναι. Ειδικά για τους Αμερικανούς, οι οποίοι πρόσφεραν στην κοινωνία τους άφθονο χρήμα. Το άφθονο χρήμα, κατά κάποιο τρόπο, η κατανάλωση ή η ικανοποίηση ατομικών επιθυμιών ήταν μέχρι κάποιο σημείο έτσι, μια μορφή κοινωνικής ειρήνης. Ειδικά με το New Deal, έτσι, για 30 χρόνια η Αμερική κυριολεκτικά θριάμβευε. Ναι, ήρθε όμως πίσω μετά αυτό. Αυτό θέλω να πω. Ότι μήπως το πρόβλημα ξεκινάει πάλι όταν ξαναπαίρνουν πίσω. Ξαναπαίρνουν πίσω δικαιώματα. Ακριβώς. Αυτή όμως τι γίνεται. Οι δύο σκηνοθέτες, αυτό μου τις πάει στο φινάλε. Δεν σου ξαναγυρνάει σε κάτι τέτοιο. Σου λέει ότι είναι τελικά πάμε στο χάος. Δεν υπάρχει λύση. Γιατί και αυτοί που το ξεκινάνε. Αυτό είναι ένα ελληνικό πρόβλημα. Γι' αυτό κατά τη γνώμη μας το πούμε έτσι. Υπάρχει μια ιδέα του Γαβρά που είναι καλή. Δεν ξέρω αν την κάνει συνειδητά ή ασυνείδητα. Ναι. Έτσι. Αλλά αυτό που δεν μπορεί να πει ο Τζόκερ, γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι άλλη κατά κάποιο τρόπο ο συμβολισμός, ας το πούμε έτσι, της Αμερικάνης. Ναι. Πιο πολύ ρωμαϊκός, λιγότερο ελληνικός. Ναι. Έτσι. Γιατί εξ αρχής, ας το πούμε έτσι, το σύστημά τους βασίζεται πάρα πολύ στη ρωμαϊκή λογική. Πάντως και τα δύο συστήματα που αναφέρεις, αν το ένα αντιπροσωπεύεται με τον Τζόκερ και το άλλο με το Αθήνα, το λέω καλά, το ρωμαϊκό με τον Τζόκερ και το ελληνικό, πάντως καταλήγω στο ίδιο πρόταγμα, ρε παιδί μου. Οτιδήποτε κοινωνικό δεν έχει καμία ελπίδα να πετύχει. Ναι, το βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι, αλλά ο Φίλιπς το καταλαβαίνει καλύτερα. Δηλαδή καταλαβαίνει από πού είναι η πηγή του προβλήματος. Από πού προέρχεται, ναι. Ενώ ο Γαβράς θέτει ένα του Μάικλ 68. Ναι. Και καταρχήν, εντάξει, το αντιπροσωπεύει καθαρά και αισθητικά. Ούτε διάλογο, ούτε λένε, δεν λένε τίποτα μέσα. Δεν δείχνει κοινωνικά. Βλέπουμε αυτούς τους τύπους, ας πούμε, οι οποίοι περιφέρονται, σπάνε πράγματα. Το ξέρει ότι το ξέρουμε. Για το Αθήνα. Για το Αθήνα. Γιατί, ναι. Το ξέρει ότι το ξέρουμε. Δεν το χειρίζεται καν. Έχει γνωρίσει, παραδείγματος χάρη, η Μασσαλία, έτσι και τα λοιπά. Βλέπει όλες αυτές τις συμπεριφορές. Καταρχήν, βλέπει ότι οι άνθρωποι στο Αθήνα, έτσι, δεν ας πούμε μετανάστες. Θα δεις μια πάρα πολύ γλυκιά συμπεριφορά. Είναι γλυκύτατοι οι άνθρωποι. Έτσι. Μια προσπάθεια να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο, που είναι τυπικά γαλλική. Μια προσπάθεια, ας πούμε, γιατί οι Γαλλοί έχουν πάρα πολύ ανεπτυγμένη την έννοια της πρώτης ανάγκης, των πρώτων βοηθειών. Ναι. Τα στενοφόρα, πυροσβεστικά κτλ. Λειτουργούν πάρα πολύ ωραία. Είναι μια βασική ιδέα της γαλλικής κοινωνίας. Ακόμα και οι σκληροί, ας το πούμε, επαναστάτες έχουν μια γλυκύτητα. Αυτό είναι τυπικά γαλλικό. Έτσι. Ναι. Ακόμα και η βία, ας πούμε, του Γαλλού έχει μια μορφή γαλάτικης ευγένειας. Παραγγελία. Αλλά αυτό είναι ένα αναγνωρίσιμο κοινωνικό μέγεθος στη Γαλλία. Το ξέρουν όλοι. Ειδικά αυτοί που το έχουν δει από κοντά. Εγώ δηλαδή το έχω δει από κοντά. Βέβαια, ναι. Έτσι. Τώρα υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι της μέσας τάξης που δεν έχουν καθόλου καμία σχέση με αυτούς. Εγώ έχω καθίσει στο θρανείο με αυτά τα παιδιά. Ναι. Την ηλικία μου. Δηλαδή, τι υπέροχα παιδιά. Δηλαδή αυτό που λέτε δεν είναι ότι δεν μπορούν να αφομοιωθούν. Δεν τίθεται δηλαδή ζήτημα μόνο, παραδείγματος χάρη, του Ισλάμ. Οι άνθρωποι αυτοί είναι αφομοιωμένοι Γάλλοι. Δεν έχουν τα δικαιώματα που έχουν οι υπόλοιποι Γάλλοι. Ούτε μόνο Αλγερινοί είναι, παραδείγματος χάρη. Προφανώς είναι και Αλγερινοί, είναι και Μουσουλμάνοι. Το κεντρικό ζήτημα δεν είναι αυτό. Είναι Γάλλοι οι οποίοι δεν έχουν γαλλικά δικαιώματα. Πάντως να πούμε και ότι η ταινία δεν δείχνει διεκδίκηση δικαιωμάτων. Δεν το αφορά. Γι' αυτό λέω άλλωστε δεν είμαι πολιτικός. Δεν δείχνει και ένα κομμάτι διεκδίκηση. Το μόνο που δείχνει είναι να διεκδικήσω να κάνω μπάχαλα.
Επειδή πέθανε ναι, το παιδάκι. Λένε ότι, κοίταξε, αυτοί λένε ότι εσύ, σαν αστυνομικός, δεν θα σκότωνες έτσι ένα Γάλλο. Δηλαδή σκότωσε τον αδελφό μου, παραδείγματος χάρη, γιατί ήταν Αλγερινός ή γιατί ήταν μουσουλμάνος. Ναι, ακριβώς. Ναι. Όχι, στην ταινία δεν τον δείχνει στα πέσα του σεναρίου, δεν τον αφορά, ρε παιδί μου. Τον αφορά η αισθητικοποίηση. Δηλαδή, ότι εγώ δεν είμαι σωστό, σωστό, γιατί σωστό. Και εκεί είναι και το δυνατό κομμάτι. Είναι πολιτικό, λοιπόν. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη στον τρόπο με τον οποίο θα στήσει όλο αυτό το επαναστατικό κλίμα. Εξ αρχής που τρέχουν, ξέρεις, με τα μηχανικά. Μπράβο, με το μονοκάμερο, το πρώτο τέταρτο. Όχι, όλα πραγματάκια. Αλλά. Κοίτα, τουλάχιστον έχω μιλήσει καλύτερα. Ωραία πραγματάκια, εντυπωσιακά. Εντάξει, έχω. Δεν λέω ότι είναι χειρότερα από άλλα. Δεν λέω όμως ότι. Νικό, είμαστε 2022. Αν δεις βίντεο κλιπ τραπ που γυρνάνε παιδιά του 2022, την ποιότητά τους. Δεν μπορούσαμε να τον ερευτούμε πριν 25 χρόνια. Άρα θέλω να πω ότι τελικά η ποιότητα του έργου, μάλλον η ποιητική τέλος πάντων της εικόνας. Εντάξει, δηλαδή δυσκολεύομαι να πω ότι. Εγώ δεν έχω δει έργα, ρε παιδί, με ποιητική της εικόνας. Μετά, ξέρεις, τώρα μας αρέσουν τα ίδια πράγματα. Δηλαδή μετά τον Ταρκόφσκι και μετά, ξέρω εγώ, τον. Που βλέπαμε το 800 των Αμερικάνων που μας αρέσει πάρα πολύ και τους δύο. Το Μάλικ. Μετά το Μάλικ, ας πούμε. Τώρα, για ποιητική, για ποιητική μιας εικόνας. Εντάξει. Καλά, δεν μπορείς ότι... να περιμένεις ότι όλοι θα είναι Μάλικ. Ή... Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αν δεν είσαι Μάλικ, πες και κάτι άλλο. Ναι, δες, πάντως αν, δεν στερείται αρετών. Αν δεν σε παίρνει... Ναι, αν σε παίρνει... Κατά γνώμη μου, δεν στερείται αρετών και πιθανότατα να δούμε... 100%. Καλά έργα. Δηλαδή μπορούμε να δούμε καλά έργα, όπως είχαμε δει και κάποια καλά έργα μέχρι κάποιο σημείο και του πατέρα. Και του πατέρα του, μέχρι κάποιο σημείο. Όταν... Όντως, σίγουρα είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά δεν μπορεί να είναι, εννοείται ότι θα μπορούμε να δούμε πολύ ωραία πράγματα, αλλά νομίζω ότι θέλει λίγο μεγαλύτερη προβληματική. Και γενικώς, εγώ έχω ένα πρόβλημα με την διδακτική στην τέχνη. Έχω ένα πρόβλημα με το να κατονομάζεις φαινόμενα. Νομίζω ότι σαν καλλιτέχνης ίσως να πρέπει να χρειάζεται να πεις κάτι παραπάνω και με έναν τρόπο. Έτσι, το να δείχνεις απλά τα φαινόμενα, να τα στυλιτεύουμε και τα λοιπά, θέλει πιο δύσκολες λύσεις. Πρέπει πάντως να σκεφτείς και το ζήτημα της Γαλλίας. Δηλαδή, για την Γαλλία, στο πούμε έτσι, αυτό που κάνει ο Γαβράς, είναι κεντρική σημασία. 100%. Έτσι, 100%. Το είχαμε δει στο Μίσος πριν 20 χρόνια. Ναι, ναι. Είναι υπό πάσα έννοια, ας το πούμε έτσι, είναι μια γαλλική ταινία, η οποία θέλει να εξακτηνωθεί στα πέρατα της γης, έτσι. Ναι. Είναι το grand projet που λένε τον Γάλλων, ότι η γαλλική... Το Μίσος τα κατάφερε αυτή. Πώς? Το Μίσος τα κατάφερε. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Ναι. Δεν ξέρω θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Ναι. Έχει... Έχει αρετές, έχει και αδυναμίες, οπωσδήποτε. Εγώ θέλω να κάνω και ένα τελευταίο πολιτικό σχόλιο, να σου πω και την αλήθεια και να κλείσω. Είναι κάτι που είχα γράψει και στο Facebook με κάποιο καιρό. Πώς το νιώθω. Βλέπω, ρε παιδί μου, πολλά διάφορα τέτοια έργα. Βλέπω πράγματα απίθανα στο κοινωνικό πεδίο. Δεν λέω ότι δεν συνέβαιναν, αλλά τα παραβλέπεις τώρα. Βλέπω έναν αστικό πολιτισμό να οδηγείται, να μην καταλαβαίνει ο ίδιος ότι οδηγείται, ρε παιδί μου, σε ένα είδος αυτοκαταστροφής. Βλέπω κυβερνήσεις και μεγαλόσχημους, εταιρείες, πλούσιους κτλ. Να μην έχουν καμία σύνεση του τι γίνεται. Και όταν η φάση στραβώσει άσχημα, ο κόσμος και θα πάει σε επαναστάσεις, δεν θα έρθει φυσικά αυτό που λέγαμε πριν, το ορθολογικό. Αυτό που έχουν οι δύο σκηνοθέτες έχουν ένα δίκιο. Αν πάμε σε τέτοιου είδους επαναστάσεις, αυτό που θα δούμε είναι το ορθολογικό και μετά ο άλλος θα ψάξει να βρει το φεουδάρχη να του δώσει τη λύση, τον έναν. Ο οποίος μπορεί να είναι βασιλιάς, φεουδάρχης, φασίστας, οτιδήποτε. Και έχουμε δει τρομερά πράγματα. Είναι αδυνατή ο αστικός πολιτισμός αυτή τη στιγμή να αυτορυθμιστεί με έναν ακραίο τρόπο. Ναι, πίστευα αφελώς ότι μετά την κρίση, όπα, κάτι μην τυχόν θα το ισχύωναμε λίγο το σύστημα. Δεν μιλάω για σοσιαλιστικές λύσεις και κοινωνικές δικαιοσύνες τώρα. Δεν λέω για τέτοια πράγματα. Λέω λίγο να έρθει το σύστημα να συγκρατηθεί, ο κόσμος λίγο να ισορροπήσει, να ξαναπιστεύσει το παραμύθι του καπιταλισμού, να ξαναπιστεύσει ότι όλοι μπορούμε να γίνουμε. Φίλε, δεν σου προσφέρει ούτε την παραμυθία πια. Που η παραμυθία, κακά τα ψέματα, ήταν το κύριο, όπως το λένε, στήριγμα του αστικού πολιτισμού. Αυτό ήταν η Αμερική. Η Αμερική ήταν ένας νέος μύθος. Εντάξει, φίλε. Πέρι λίγο να παραμυθιάσει τον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Είναι αστείο. Δεν δείχνουμε. Κάτι έτσι να και κλείνω με αυτό. Δεν δείχνουμε ούτε μπάλα δωρεάν. Και το Μουντιάλ το πήρε, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Το πήρε το κανάλι. Ρίστε χασί, να πούμε.
Δηλαδή, ούτε το όπιο του κόσμου, ρε φίλε, την μπάλα. Ναι, έλα, ναι. Ούτε Άρτο και θεάματα. Άστον Άρτο. Ούτε θεάματα στο κοινό. Ναι. Μόνο β' πράγματα, γ' διαλογής, που άλλωστε δεν θα ταυτιστεί ή καταλαβαίνει ότι ταυτίζεται τρώγοντας πατατάκια, γιατί το ποδόσφαιρο ήταν σημαντικό, κατά κάποιο τρόπο, πολιτισμικά. Δεν είναι, ρε παιδί μου, τρας TV. Ο άλλος που καταναλώνει τρας TV, που είναι το μόνο πράγμα δωρεάν, το ξέρει ότι είναι τρας. Δεν παραμυθιάζεται. Με το ποδόσφαιρο ή κάποιο άλλο θέαμα ή ξέρω εγώ τις ρωμαϊκές λεγιώνες, παραμυθιαζόταν. Εδώ πέρα λοιπόν ο αστικός πολιτισμός δεν προσφέρει καν την παραμυθία. Και μου κάνει τρομερά εντύπωση να ήθελε τυφλή τόσο πολύ. Αυτό. Ωραία. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αυτό, ναι, που πλέον έχουμε καθιερώσει ως επίκεντρο της συζήτησης, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Έτσι. Ναι. Αλλά εμείς πάνω κάτω ο κινηματογράφος μας αρέσει στον τρόπο με τον οποίο... Γιατί είναι, πιο μισή, είναι και το πιο, η πιο μαζική τέχνη. Ζωγράφος σήμερα, αλλά μην λέμε τώρα μεταξύ μας. Ποιος ασχολείται σήμερα με δικαστικά. Δηλαδή, ναι. Η πιο μαζική τέχνη και δικαίως. Να λέμε. Αλλά και στον τρόπο με τον οποίο, έτσι που εμένα με ενδιαφέρει, ας πούμε, για αυτή την εκπομπή, στον τρόπο με τον οποίο κατά κάποιο τρόπο επηρεάζει τις πολιτισμικές θέσεις και οι πολιτισμικές ισορροπίες, ναι, των μεγάλων και των μικρών κρατών. Ακριβώς. Κόσμου, στον τρόπο με τον οποίο αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται ένα, θα λέει κανείς, μια γεωπολιτική σκακέρα στον κόσμο, η οποία είναι ταυτόχρονα και γεωπολιτισμική. Υπό αυτή την έννοια, σε αυτή την εκπομπή, επειδή με ενδιαφέρει η γεωπολιτική, με ενδιαφέρει το υπόβαθρο μιας πολιτιστικής, πολιτισμικής, γεωπολιτικής, ας πούμε, ματιάς. Οπότε, σε ευχαριστώ και πάλι και ανανοώ για κάποιο ενευθέτω χρόνο, που λένε, για μια νέα συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.